Η ομάδα δεν τα κατάφερε. Γνώρισε την ήττα από τον Κουσόνα με ένα παιχνίδι που είχε δύο ημίχρονα. Ένα για τον Κουσόνα και ένα για τον Παχύ. Παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με τα πλάκα. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να, μέσα από τα προβλήματά μας να διεκδικήσουμε το παιχνίδι, έστω να ισοφαρίσουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Νομίζω ότι πραγματικά μέχρι το δευτερόλεπτο, ακόμα και πριν, προσπαθήσαμε να κάνουμε το παιχνίδι 2-2. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι ισορροπημένο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και ο Πάκος να έχει τις καλές στιγμές όπως είχαμε και εμείς. Θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντική φάση για μας είναι στο 45 το τέταρτο που κάνει ο Μακράκος και στη συνέχεια το δοκάρι του Τριανταφυλλίδη. Στο ημίχρονο δυστυχώς και ευχόμαστε όλοι, αυτό μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα πέρα από τα παιχνίδια και τα αποτελέσματα για τις υποκρίσεις. Μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η υγεία όλων των ανθρώπων. Και όπως έγινε και ξέρετε και εσείς με τον Αγγέλιο Δημαράκη που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο κεφάλι και γι' αυτό το λόγο αντικαταστάθηκε και πήγε στο νοσοκομείο. Ευχόμαστε όλοι μας να γυρίσει γρήγορα κοντά μας και να είναι γερός πάνω απ' όλα. Και θέλω να δώσω με τη σειρά μου συγχαρητήρια στον Πάκο Σόνα για την πρόκληση. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Πραγματικά είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια πολύ καλή διοίκηση. Προσφυγιστές, προπονητές. Νομίζω ότι αξίζει αυτή η ομάδα να διεκδικεί κάθε χρόνο το καλύτερο. Και στη δικιά μου την ομάδα, κοιτάμε την επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι. Έχει μείνει από στόχο στο αντιπακείο. Πώς είναι η διαχείριση των επόμενων δύο αγωνιστικών χρόνων? Σίγουρα ο στόχος είναι, όπως είπατε, μπορεί να μην υπάρξει, να μην υπάρχει υπαρκτός στόχος. Έχουμε όμως δύο παιχνίδια στην Ελλάδα Εθνική στο Πρωτάθλημα, ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα, να κάνουμε δύο νίκες. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε δύο νίκες και να κλείσουμε πολύ θετικά τη χρονιά. Τη χρονιά ως προς τα δύο αυτά αποτελέσματα, για να μην μπερδευτούμε κιόλας. Και από εκεί πέρα το τυπικό θεωρώ ότι με τις κατάλληλες κινήσεις έχει μια πάρα πολύ σοβαρή διοίκηση. Νομίζω ότι έχει βάλει στις προδιαγραφές, με σωστές κινήσεις, να κοιτάξει πολύ ισότητα την επόμενη μέρα. Μια τελευταία, επιστρέψα σε ένα γήπεδο στο οποίο έχει διατελέσει προπονητής, σε τίμησαν οι άνθρωποι, ένα σχόλιο. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πραγματικά ήρθα εδώ στον Πάκο Σόνα και πραγματικά έκανα μόνο φίλους. Αυτό νομίζω φάνηκε σήμερα, φάνηκε με το ερχόμενο στο γήπεδο και θεωρώ ότι πραγματικά παιδιά, ας ήταν είμαι εγώ ή αν είχα ψάξει από πολλές, κάποιος άλλος προσφυγητής. Το πόσο αυτό είναι αυτό το πόσο θέλουμε και όχι να γίνουν αυτά τα έκτροπα που κάποιες φορές αμαυρώνουν και το ποδόσφαιρο και όλο τον κόσμο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Πάμε κάτω, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους για τη συνέχεια. Ευχαριστώ.